Καρβέλα, Άννα Βύση, Σάκη Ρουβά, και μέσα από αυτή τη συνεργασία γνωρίζαμε και τις πρώτες επιτυχίες σου, Σάκη. Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έτσι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που αγρώσεις ναι. στην Ελίτα. Ναι. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν ήξερα κάτι τέτοιο. Ούτε κι εγώ. Μπορούμε να το δούμε. Mm-hmm. Πάμε να το δούμε να το σχολιάσουμε αργότερα, Ζωή. Ωραία. Με ρωτήσατε για τον Σάκη Ρουβά. Θέλετε να πάμε εκεί. Πάμε εκεί. Ναι, γιατί με έχετε ρωτήσει και πραγματικά το παιδί αυτό παραμένει αγνός. Άνθρωπος ο οποίος στήριζε και στηρίζει πάντα την οικογένεια του από μικρό παιδί και τραγουδούσε σε ένα πολύ ωραίο εξοχικό κέντρο στην Κέρκυρα, mm-hmm. την οποία υπεραγαπώ σαν νησί, mm-hmm. και βρισκόμουν εκεί για μια μεγάλη έκθεση του Γιάννη Τσαρούχη με έργα της πινακοθήκης μου. Mm-hmm. Και μαζί μου ήταν η πολύ καλή μου φίλη η Έλενα Ναθαναήλ, mm-hmm. ο Ηλίας ο Ψινάκης, ένα μεγάλο γκρουπ, και πήγαμε σε αυτό το κέντρο. Ο Σάκης τραγουδούσε 2-3 τραγουδάκια στην αρχή. Και του ρώτησε που, γιατί πάνε όλοι οι τραγουδίστε και χαιρετάνε εκεί, και του εξήγησα. Mm-hmm. Πήρε το θάρρος και ήρθε κάτω και μου λέει: είστε από την Κύπρο? Λένε, μου λέει: ξέρετε την Άννα Βύση? Λέω: πώς, από την ίδια πόλη είμαστε. Θα ήθελα να γίνω δεχτός σε ακρόαση από τον κύριο Καρβέλα, τον σύζυγο της, τον Νίκο Καρβέλα. Mm-hmm. Και ο Ηλίας, ο Ψηράκης που άκουσε την συζήτηση, του είπε: αν μπορέσεις κάποια στιγμή, έλα στην Αθήνα, τηλεφώνησε μας και θα κανονίσω ένα ραντεβού με τον Νίκο τον Καρβέλα, γιατί βλέπω ότι έχεις πραγματικά τη μουσική μέσα σου. Επάλετο mm-hmm. από τότε. Mm-hmm. Είδατε το πάθος εσείς, διακρίνατε το πάθος του. Μα γεννήθηκε mm-hmm. για τη μουσική και το τραγούδι. Άρα ήσασταν εκεί εκείνη την πρώτη στιγμή, σε εσάς απευθύνθηκε ουσιαστικά. Λόγω Κύπρου. Και ήρθε, τον είδε ο Καρβέλας και μετά κανόνισε ο Ηλίας, ήταν η Μαρινέλα όταν, mm. όταν προσελήφθηκε ο Σάκης για 2-3 τραγούδια στην αρχή. Αλλά επευλήθη. Επευλήθη γιατί, σας λέω, γεννήθηκε αυτό το πράγμα. Είναι θέμα πάθους. Ναι. Κοίτα λοιπόν τι μαθαίνουμε. Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και θέλω να σου πω ότι και το επόμενο που θα δούμε αμέσως τώρα σχετίζεται μέσα με Κύπρο, γιατί από κυπριακό περιοδικό μάθαμε για πρώτη φορά για το ειδήλιο του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ζέτας Μακρυπούλια. Τώρα θα πάμε να δούμε πώς το ζευγάρι αυτό, 1,5 χρόνο μετά την πρώτη δημοσίευση του δεσμού τους, συνεργάζονται για τις...